Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά μετά τις 5, είμαστε εδώ, είμαι ο Χρήστος Νικολαίδης και σας υποδέχομαι και στο σημερινό δείγμα γραφής την καθημερινή μας εκπομπή, ενημερωτική, ειδησιογραφική, μια εκπομπή που έρχεται καθημερινά στους δέκτες σας, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Έτσι λοιπόν είμαστε και σήμερα εδώ στην προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε κάποια από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας. Σήμερα τρέχουν πολλά. Φυσικά έχουμε, έτσι για να πούμε και τους τίτλους, έχουμε μια πολύ δυναμική πορεία των αγροτών, μια κινητοποίηση η οποία συνεχίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα στην Αθήνα, με μια διαφορετική μάχη της Κρήτης να εξελίσσεται από τις 8.30 το πρωί στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας. Κρήτες αγρότες έφτασαν στην Αθήνα. Υπήρξε ένταση, υπήρξαν διαπληκτισμοί, υπήρχαν επεισόδια. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση η οποία έρχεται ως μια φυσιολογική απότοκος μιας έντασης. Μιας έντασης που υπάρχει στον αγροτικό τομέα. Ταυτόχρονα έχουμε και το θέμα των προσφύγων, το προσφυγικό, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, απορρίπτει τις προτάσεις που έκαναν οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τους χώρους οι οποίοι θα ήταν ικανοί να αποτελέσουν αυτό τα λεγόμενα hot spots, δηλαδή τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας των προσφύγων. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής πριν από λίγα λεπτά σε μια συνεδρία των Δημάρχων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων να απορρίπτει αυτές τις προτάσεις από τη μία και από την άλλη τους δημάρχους της Μακεδονίας να λένε ότι εμείς μέσα από τις προτάσεις μας αυτές πιστεύουμε ότι μπορούμε να φέρουμε κάποια λύση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για την κυβέρνηση επιμένει η λύση των διαβατών. Να εγκατασταθεί δηλαδή ο συγκεκριμένος χώρος στα διαβατά. Κάτι το οποίο πραγματικά ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Οι περίοικοι εκεί βρίσκονται σε κινητοποίηση. Σήμερα είδαν και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Απόστολο Τσικώστα, και είναι σε κατάληψη ο χώρος εδώ και αρκετές ημέρες, καθώς κάτοικοι πιστεύουν ότι ο χώρος αυτός βρίσκεται πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και η μετακίνηση ενός σημαντικού αριθμού μεταναστών, προσφύγων, θα ενδεχομένως να είναι κάτω από προβληματικές συνθήκες, κάτω από προβληματικές καταστάσεις. Θα το δούμε αυτό το θέμα πώς εξελίσσεται, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κυρίζογλου σε λίγη ώρα. Μέχρι και αυτήν την ώρα ο κύριος Κυρίζογλου συμμετέχει σε αυτή τη σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής. Θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής θα δούμε επίσης τι γίνεται και με την τελευταία απόφαση του ΝΑΤΟ να αναλάβει την φύλαξη των ελληνικών συνόρων ή για κάποιους απλώς να αναλάβει το ρόλο αποτροπής των μεταναστευτικών ροών σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και την μετακίνηση αυτή μεγάλου αριθμού προσφύγων από τα τουρκικά παράλια προς εμάς. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει ταλαιπωρήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο, εμάς λιγότερο, τους ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν, φεύγουν από τα σπίτια τους ακόμα φυσικά περισσότερο. Το θέμα είναι ότι χθες στη Βουλή που είχαμε μια αναλυτική συζήτηση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καμμένος, δεν είπε και πολλά για το σχέδιο αυτό. Πολλοί άλλωστε είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται ότι μέσα σε αυτήν την νατοϊκή επιχείρηση κρύβονται και κάποια άλλα μυστικά τα οποία ενδεχομένως να βάλουν ευθέως εναντίον της εθνικής μας κυριαρχίας. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Το συζητήσαμε άλλωστε εδώ και με τον Άβαρχο Αποστρατεία χθες, τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά. Τώρα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να θυμίσουμε για αυτήν την ιστορία της νατοϊκής παρέμβασης τι συζήτηση είχε γίνει πριν από μόλις λίγες μέρες. Θέλουμε να θυμίσουμε λοιπόν ότι μόλις την προηγούμενη Δευτέρα η κυρία Όλγα Γεροβασίλη έκανε μια επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στη διάρκεια της ενημέρωσης αυτής θέλησε η ίδια να εκφράσει την απόφαση της κυβέρνησης, τη θέση της κυβέρνησης για αυτό το οποίο συζητιόνταν μέχρι τότε σε σχέση με την ατοϊκή παρουσία στο Αιγαίο. Η κυρία Γεροβασίλη τότε ήταν πολύ επεξηγηματική, αλλά αυτό το οποίο εξήγησε
μόλις την προηγούμενη Δευτέρα, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με αυτό το οποίο τελικά θα ισχύσει, όπως μάθαμε ήδη από χθες. Να θυμηθούμε λιγάκι την δήλωση της Δευτέρας από την κυβερνητική εκπρόσωπο. Να ενημερώσω εξάλλου ότι πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Γερμανίδα Καγκελάριο για να τον ενημερώσει για τη χθεσινή επίσκεψη της στην Τουρκία. Ειδικά για το θέμα του ΝΑΤΟ, σας ενημερώνω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατέστησε απολύτως σαφές ότι οποιαδήποτε εμπλοκή της συμμαχίας σε σχέση με το προσφυγικό θα αφορά αποκλειστικά τα τουρκικά χωρικά ύδατα και θα διασφαλίζει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και αρμοδιότητες. Πρόταση για κοινές περιπολίες δεν τέθηκε. Αυτό λοιπόν ήταν το ξεκάθαρο κομμάτι από την ενημέρωση της κυρίας Γεροβασίλη και είναι εξαιρετικά σημαντικό να κρατήσουμε ότι μόλις τη Δευτέρα η ελληνική κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι αν σε περίπτωση έχουμε κατά κάποιο τρόπο παρέμβαση του ΝΑΤΟ στην διευθέτηση των μεταναστευτικών ροών, αυτή θα αφορά μόνο την Τουρκία και μόνο τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Αντιθέτως, χτες πληροφορηθήκαμε επισήμως από την Συμμαχία ότι τον ρόλο της διευθέτησης των προσφυγικών ροών το αναλαμβάνει στο Αιγαίο, όπως χαρακτηριστικά ανακοινώθηκε επίσημα, η νατοϊκή δύναμη, η θαλάσσια δύναμη του ΝΑΤΟ νούμερο 2, η οποία ήδη πλέει προς την περιοχή αυτή. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε πώς εξελίσσονται αυτές οι ιστορίες. Ωστόσο, μία άλλη εικόνα, η οποία μας έχει μείνει στο μυαλό, έχει να κάνει με το πρόσωπο του κύριου Τόμψεν. Ο κύριος Τόμψεν ξαναχτύπησε χτες και σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε όλοι με την είδηση ότι ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην ελληνική Τρόικα ή Τετραμερή ή Θεσμούς ή όπως θέλετε πείτε το, έγραψε στο προσωπικό του blog ότι θα πρέπει η Ελλάδα να, το βλέπετε εδώ το δημοσίευμα όπως έχει μεταφερθεί στον ελληνικό τύπο, θα πρέπει η Ελλάδα να λάβει, να λάβει μέτρα, καινούργια μέτρα, της τάξης των 8 με 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την ανάλυση που κάνει ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αυτή τη στιγμή η χώρα παρουσιάζει μια καθυστέρηση στις εισρωές της και θα πρέπει να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό κενό το οποίο υπάρχει και για να το αντιμετωπίσει όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί απέναντι στις μνημονιακές της υποχρεώσεις, θα πρέπει να λάβει μέτρα που φτάνουν το 6 μέχρι 7% του ελληνικού ακαθάριστου ελληνικού προϊόντος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όπως λέει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αυτό που βλέπετε είναι από την Καθημερινή, αλλά υπάρχει έτσι, αναλυτική ενημέρωση για όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τόμψεν έχει εκφράσει εδώ και αρκετό καιρό την άποψή του, ότι δηλαδή το πρώτο το οποίο πρέπει να διευθετηθεί στην Ελλάδα είναι το ασφαλιστικό σύστημα, χωρίς αυτό δεν πάμε πουθενά, όπως άλλωστε μας έχει ενημερώσει και η κυρία Λαγκάρτ, εάν δεν κάνουμε σοβαρά βήματα αναδιάρθρωσης και μεταρρύθμισης του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος, τότε δεν μπορούμε να ελπίζουμε και στο κομμάτι της ελάφρυσης του ελληνικού χρέους. Αυτά είναι όσα μας λέει ο κύριος Τόμψεν. Και γιατί τα λέει αυτά ο κύριος Τόμψεν, όπως σχολιάζαμε και χθες, ο κύριος Τόμψεν δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθε πρωί που ξυπνάει λέει τι θα κάνω σήμερα για να βλάψω τους Έλληνες. Ο κύριος Τόμψεν είναι ένας στιγνός τεχνοκράτης, τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος. Ας πρόσεχαν και οι δικοί μας οι τεχνοκράτες να έκαναν σωστά τη δική τους. Ο κύριος Τόμψεν αυτό το οποίο λέει προς όλους τις κατευθύνσεις είναι ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Και για να τα βγάλετε εσείς τα νούμερα, θα πρέπει να κάνετε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες άλλωστε τις έχουμε συμφωνήσει ότι θα τις κάνετε. Στον κύριο Τόμψεν απάντησε σήμερα το πρωί
το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού με ένα non-paper. Στο non-paper αυτό αναγράφεται μεταξύ άλλων ότι οι απόψεις του κ. Τόμψεν είναι γνωστές. Ωστόσο, οι απόψεις του κ. Τόμψεν δεν είναι απόψεις της Τρόικας ή της Τετραμερούς. Ο κ. Τόμψεν, σύμφωνα με το γραφείο του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα, έχει μια μοναχική πορεία σε αυτή την ιστορία και τις θέσεις του δεν τις αποδέχεται η Τρόικα. Αυτό θα το δούμε αργότερα. Και μια που μιλάμε για την Τρόικα, την οποία θα έδιωχναν κάποιοι που δεν την ήθελαν καθόλου στην Ελλάδα, δεν ήθελαν καν να συναντηθούν μαζί της, είχαμε σήμερα μια δήλωση από τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Μπορούμε να τη δούμε κιόλας. Ο κύριος Λαφαζάνης, όπως άλλωστε έκανε χτες και ο Μίκης Θοδωράκης, ουσιαστικά ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, γιατί συνέβαλε και ο ίδιος ώστε να γίνει ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λαφαζάνης, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται ανάμεσα στους χειρότερους πρωθυπουργούς που πέρασαν ποτέ από τη χώρα και, όπως λέει σε ένα σημείο των δηλώσεών του, θα φύγει νύχτα. Κάπως έτσι το λέει ο πρώην υπερυπουργός ενέργειας και σημερινός επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας. Αν ο Τσίπρας δεν πάρει πίσω τα μέτρα, θα φύγει νύχτα και εξευθυλισμένος από την Πρωθυπουργία. Αυτή είναι η δήλωση ενός ανθρώπου, ο οποίος μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν από τους στενότερους συνεργάτες του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μπορούμε να πάμε στην Αθήνα. Να πάμε λοιπόν τηλεφωνικά στην Αθήνα, να καλησπερίσουμε από τη Θεσσαλονίκη την καλή φίλη και συνάδελφο την Άννα Τζίμου, η οποία θα μας δώσει, καλησπέρα Άννα από Θεσσαλονίκη, θα μας δώσει καλησπέρα το... Καλησπέρα και από Αθήνα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους θεατές. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί πραγματικά είχαμε μια νέα μάχη της Κρήτης εκεί, γύρω από το Υπουργείο Γεωργίας. Πραγματικά ζήσαμε έτσι μέσα από τα τηλεοπτικά πλάνα και από τις φωτογραφίες στιγμές έντασης. Τώρα τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, έτσι Άννα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν ηρεμήσει. Βέβαια γνωρίζουμε ότι από τις 4 μέχρι τις 6 θα επιτραπεί και η πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας περίπου 20 τρακτέρ από όσο γνωρίζουμε, 17 επί της ουσίας και 3-4 αγροτικών οχημάτων, με συνοδεία πάντοτε των περιπολικών. Και αυτό το λέμε διότι η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από διαπραγμάτευση που είχε γίνει, όπως όλοι θυμόμαστε, μεταξύ του μπλόκου της Νίκαιας και των αστυνομικών. Πάντως, πραγματικά σήμερα είδαμε πρωτοφανείς εικόνες και αναφέρθηκε σε βιβλίες του ΧΑΜ στα επεισόδια με τους κριτικούς αγρότες έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με τις κατσούνες, όπως τις χαρακτηρίζουν, με τις μαγκούρες δηλαδή, Χρήστο, πήραν τα ΜΑΤ κυριολεκτικά από πίσω οι αγρότες. Στο κυνήγι. Είδαμε στο κυνήγι. Τους... Ναι, με ακούτε? Ναι, σε ακούμε με μεγάλη προσοχή. Είδαμε απλώς τους πρόσθεσα ότι τρέχουν. Τους πήραν με τις μαγκούρες στο κυνήγι. Με τις μαγκούρες κανονικά, πρωτοφανείς εικόνες και έδειχναν έτσι βέβαια την αγανάκτησή τους, καθώς και εκείνοι έφτασαν από την Κρήτη, όπως γνωρίζουμε, με πλοία στον Πειραιά και από εκεί βέβαια κατευθύνθηκαν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γενικότερα, σε αγροτικό κλείο βρίσκεται όλη η Αττική με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και με την απόβασή τους σε αυτή την Αθήνα. Και οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι είτε από αγρότες είτε από αστυνομικούς, όπως γνωρίζουμε. Να πούμε επίσης βέβαια ότι το αγροτικό συναλλητήριο που παρεμένουμε πρόκειται για ένα, θα έχει μάλλον χαρακτήρα διαμαρτυρίας από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Και αφορά βέβαια το ασφαλιστικό, ενάντια στο ασφαλιστικό. Θα διαβάζουμε ότι θα συμμετάσχει και η ΕΔΔ και θα γίνουν και συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Εργασίας και στην ΚΛΑΘ μόνος, όπου θα συμμετάσχουν και γιατροί και δικηγόροι, αλλά και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αγρότες επιμένουν στα αιτήματά τους. Διεκδικούν, όπως γνωρίζουμε, Χρήστο, μεταξύ άλλων, την απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο κρασί, την καθιέρωση του αφορολόγητου πετρελαίου και την αποτροπή κατάσχεση πρώτη και δεύτερη κατοικία όπω νομισμών. Αυτά λοιπόν τα αιτήματά του. Βέβαια, το Μαξίμου μέχρι στιγμή δεν είδαμε κάποια ανακοίνωση, κάποια απάντηση. Το μόνο που έχουμε δει είναι την άποψη του κ. Κατρούγκαλου, ο οποίο σε συζήτηση προλίγου μέσα στην Βουλή υποστήριξε ότι η μαγκούρα είναι σύμβολο μικροπολιτική και όχι αγροτιά. Και βέβαια άφησε, χωρίς να εννοηθεί όμως, ότι υπάρχει δυνατότητα ίσως
να μπορέσουν να συζητήσουν τη δημιουργία τριών ταμείων αντί για ένα. Χωρίς όμως να αφήσει και πολλά περιθώρια έτσι, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Και βέβαια, η δήλωση του κύριου Τόσκα, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ότι χρυσαυγήτικα στοιχεία συμμετείχαν στα επεισόδια στο Χαϊδάρι, καταλαβαίνεις ότι έριξε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά και προδότησε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Μάλιστα. Είναι πάντως λίγο έτσι αρνητικό για όλους μας να βλέπουμε στιγμές έντασης στο κέντρο της Αθήνας και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν δίκιο, έτσι, έχουν δίκιο να ζητάνε όλα όσα τους υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, αλλά να το κάνουν αυτό με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά δεν βοηθά στις κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα. Και δεν φταίνε και σε τίποτα και οι αστυνομικοί, ούτε οι άνδρες των ΜΑΤ, ούτε οι υπόλοιποι, να, από τη δουλειά τους, και αυτοί είναι άνθρωποι εργαζόμενοι των 800 ευρώ, να έτσι γίνονται κατά κάποιο τρόπο στόχοι τέτοιων επιθέσεων. Είναι λογικό να περιμένουμε ότι σε στιγμές έντασης τέτοιες σκηνές θα συμβούν, ωστόσο δεν μπορούμε παρά να συστήσουμε ηρεμία και υπομονή σε όλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και χρήστομαι επίσης να προσθέσω πάνω σε αυτό που λες. Άκουγα εφές ένα πολύ εύστοχο ρεπορτάζ και δηλώσεις αστυνομικών, οι οποίοι έλεγαν το εξής. Απευθυνόμενοι στους αγρότες πάντοτε, ότι μην ξεχνάτε ότι και το 20% του αστυνομικού σώματος έχει γονείς αγρότες. Άρα λοιπόν φαντάσου και την δύσκολη θέση την οποία οι ίδιοι αστυνομικοί θα βρίσκονταν, τα ΜΑΤ επί της ουσίας, κατά την επίθεση και την ρήξη χημικών και δακρυγόνων, όπως είδαμε. Έχουμε υπόψη μας λίγο και αυτό. Πάντως βλέπουμε ότι είναι αποφασισμένοι οι αγρότες. Θα το πάνε μέχρι τέλους τουλάχιστον από όσα διαβάζουμε. Και βέβαια, να πούμε λίγο και το αστείο της ημέρας, έχουν ήδη κατασκηνώσει στο Σύνταγμα. Έφεραν σκηνές μαζί τους, τουαλέτες βιοχημικές από ό,τι διαβάζουμε και βλέπουμε. Και επίσης μοίρασαν και μανταρίνια στους περαστικούς. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει ένα κλίμα. Ένα έθιμο κλίμα από πλευρά του, με τη λογική ότι κάνετε ό,τι κάνετε και εσείς, αλλά και εμείς από τη δική μας πλευρά θα το πάμε μέχρι τέλος και θα κατασκηνώσουμε εδώ. Και να πούμε επίσης ότι όλο αυτό θα συνεχιστεί και αύριο και το Σάββατο, όπου και η κινητοποίηση της αστυνομίας εν ώψη των αγροτικών σταλητήρων θα είναι πολύ έντονη. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι έχουν επιστατευτεί χιλιάδες αστυνομικοί για να κινήσουμε έτσι την τάξη στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Για χαρά. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο έτσι, πρέπει να το τονίσουμε. Αυτές οι σκηνές είναι σημερινές. Αυτές εδώ οι σκηνές είναι λίγο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ πραγματικά και προς την πλατεία Καραϊσκάκη έχουμε ένα φορτηγό το οποίο ήρθε από την Κρήτη με αγροτικά προϊόντα με σκοπό να μοιραστούν αυτά τα προϊόντα ως μια κίνηση καλής θέλησης από τους αγρότες προς τους πολίτες της Αθήνας. Και επειδή ακριβώς δημιουργήθηκε ένταση γιατί αυτό το φορτηγό παρενοχλήθηκε από την αστυνομία και δεν του επιτράπει να προχωρήσει προς το Υπουργείο, γι' αυτό και δημιουργήθηκε και η ένταση, η οποία έτσι λίγο πριν είχε εκδηλωθεί και εδώ έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ είναι αυτές οι φωτογραφίες με τους αγρότες αλλά και κάποιους άλλους οι οποίοι δεν μοιάζουν με αγρότες να βρίσκονται εκεί μπροστά και να χτυπιούνται με τα ΜΑΤ, δυστυχώς. Όλες αυτές οι σκηνές φυσικά μας ανησυχούν σε μια χώρα η οποία υπάρχει ένταση και σε μια χώρα που ζούμε τέτοιες εξοργιστικές κατά κάποιο τρόπο συμπεριφορές. Θα πρέπει να συστήσουμε υπομονή, προσοχή προς όλους τους εμπλεκομένους και κυριότατα προς την κυβέρνηση, η οποία είναι υπεύθυνη προκειμένου να λάβει τα σωστά μέτρα, να πάρει όλες εκείνες τις αποφάσεις που χρειάζεται, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κατάσταση τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή. Αντίθετα, δυστυχώς, υπάρχουν υπουργοί της κυβέρνησης οι οποίοι μιλούν για χρυσαυγίτες που κάνουν τα επεισόδια, για ακραίους περιθωριακούς ακροδεξιούς που κάνουν τα επεισόδια, και αυτό δεν βοηθά σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, ένα στιγμιότυπο το οποίο θα μας μείνει από τις σημερινές κινητοποίησεις είναι αυτό το οποίο θα σας δείξουμε αμέσως τώρα. Έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάποιοι πετούσαν ντομάτες και κάποιοι άλλοι τις μάζευαν. Το ζήσαμε και αυτό. Αυτή η φωτογραφία είναι από
μια ζωντανή σύνθεση, συγκεκριμένα του αντένα. Υπάρχουν πολίτες, οι οποίοι όταν οι αγρότες πετούσαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας τις ντομάτες τους κάτω, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν και τις μάζευαν για να τις πάνε προφανώς στα σπίτια τους. Αυτή είναι μια εικόνα από την Ελλάδα του 2016. Δυστυχώς. Τώρα, λέγαμε και προηγουμένως για τη σύσκεψη αυτή που έχουμε στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Θα κάνουμε ακόμα μια προσπάθεια για να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κυρίζογλου, με τον οποίο έχουμε ένα ραντεβού, αλλά η σύσκεψη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ο κύριος Κυρίζογλου βρίσκεται με τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Παπαδόπουλο, εκεί και συζητούν τα θέματα της δημιουργίας χώρων φιλοξενίας. Να δούμε όμως τη δήλωση που έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος λίγο νωρίτερα, στη διάρκεια αυτής της σύσκεψης, καθώς ρωτήθηκε σχετικά από τους δημοσιογράφους. Δημάρχους της περιοχής Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, το ζήτημα της δημιουργίας κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έγινε μια καλή συζήτηση, η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας έχει προτείνει προς το χώρο που έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση και παραμένει ως επιλογή της κυβέρνησης ο συγκεκριμένος χώρος για δημιουργία κέντρου υποδοχής, έχει προτείνει άλλους χώρους προς αντικατάσταση αυτούς. Κατά την εκτίμηση της κυβέρνησης δεν είναι άμεσα υλοποιήσιμη. Ζητήθηκαν επιπλέον προτάσεις από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και αναμένουμε τις προτάσεις τους, όμως πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι θα πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν πραγματικά είναι λίγο περίεργα, γιατί οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας υπέδειξαν 6 χώρους. 6 χώρους στους οποίους θα μπορούσαν να γίνουν κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει όχι σε αυτούς τους 6 χώρους, γιατί όπως ακούσατε τον κύριο Παπαδόπουλο να λέει, καθένας από αυτούς τους χώρους έχει κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Και με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιμένει στην περίπτωση της Σύνδου, των διαβατών πιο συγκεκριμένα. Εκεί όπου έχουμε ένταση. Να δούμε πώς θα ξεπεραστεί αυτή η ένταση. Προς τη στιγμή δεν βλέπουμε τον τρόπο. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να αποδεχθεί τις προτάσεις των δημάρχων και να δει πώς μπορεί να συνεργαστεί μαζί τους. Το να τους βάζει απέναντι με μια τέτοια λογική δεν είναι καθόλου φυσιολογικό και σίγουρα δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό, καθόλου παραγωγικό. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα αμέσως τώρα και μόλις επιστρέψουμε θα ανοίξουμε το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος που από σήμερα και επισήμως οδεύει προς το συνέδριο. Αμέσως με το διάλειμμα.